Τρεις μήνες μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, η Πολωνία παραμένει βαθιά διχασμένη. Η διαδήλωση του Σαββάτου ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί από τότε που το Εθνικιστικό Δεξιό Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης κατέκτησε την εξουσία. Από τον Νοέμβριο η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει τις δικαστικές αρχές και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα αφού εκτιμά πως η Βαρσοβία υπονομεύει τις δημοκρατικές ελευθερίες. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Πρωθυπουργός της χώρας, Μπεάτα Σίνδλο, υπερασπίστηκε με πάθος τις αποφάσεις της κυβέρνησής της. Αλλά ο εκπρόσωπος τύπου της Προεδρίας ελπίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναστείλει τη διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κυρώσεις κατά της Βαρσοβίας. Βρισκόμαστε σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως η κυβέρνησή μας είναι ανοιχτή στο διάλογο. Η πολωνική κυβέρνηση θέλει να συζητήσει όλα αυτά τα πράγματα που μοιάζουν αμφιλεγόμενα και που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατανοεί πλήρως. Ένα από τα μέτρα που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις αφορά την λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Μέχρι σήμερα για να βγει μια απόφαση απαιτούνταν απλή πλειοψηφία, όμως πλέον χρειάζονται τα 2/3 των ψήφων. Πρόκειται για μια εντελώς παράλογη ερμηνεία του Συντάγματος, διότι καταλήγει στην παράλυση στην εξουδετέρωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτή είναι πραγματικά μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Στην πραγματικότητα παραμερίζεται το μοναδικό όργανο που έχει την εξουσία να ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων. Ένα ακόμη σχέδιο της πολωνικής κυβέρνησης έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες πολίτες. Η κυβέρνηση θέλει οι μυστικές υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, σε διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες χωρίς προηγούμενη έγκριση των δικαστικών αρχών. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως το Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης αντιγράφει τον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Όλο και περισσότεροι αναλυτές τονίζουν πως συγκροτήθηκε πολωνο-ουγγρικός άξονας που βρίσκεται σε έντονη αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες. Η Πολωνία δεν χρειάζεται το είδος της πολιτισμικότητας που εκπροσωπείται μόνο από ποδηλάτες και χορτοφάγους που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών.